Και με το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα επιβεβαιώνεται πως τα μέτρα για την υγεία του λαού μας, αλλά και συνολικά τα κυβερνητικά μέτρα είναι όχι μόνο εντελώς ανεπαρκή, αλλά και σε επικίνδυνη κατεύθυνση, αφού μονιμοποιούν και ενισχύουν παραπέρα το τεράστιο αντεργατικό οπλοστάσιο σε βάρος των εργαζομένων και του λαού μας. Έτσι, η κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία σήμερα κόβουν και ράβουν ήδη την επόμενη μέρα, προσθέτοντας καθημερινά νέες αντιδραστικές διατάξεις σε βάρος των εργαζομένων. Και κύριοι της κυβέρνησης, έχετε τεράστιες ευθύνες τόσο για την κατάσταση που επικρατεί, βεβαίως και με την ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στα νοσοκομεία, λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε υγειονομικούς και υποδομές, όσο και για τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρηθούν στους εργασιακούς χώρους, επιχειρήσεις, εργοστάσια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ. Σε όλες τις αντίστοιχα τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Μέτρα που αποκτούν επίγοντα χαρακτήρα πλέον λόγω και του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Και αντί να αξιοποιήσετε όλο το προηγούμενο διάστημα που κερδίθηκε με τη συμβολή του λαού μας, τι κάνετε? Προσπαθείτε να πετάξετε από πάνω σας την ευθύνη για τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, συνεχίζοντας να κουνάτε το δάχτυλο στο λαό και την νεολαία, ανάγοντάς τα πάλι όλα στην ατομική ευθύνη, ενώ οι δικές σας παλινοδίες και η αποσπασματικότητα των μέτρων τροφοδότησαν και τροφοδοτούν τόσο την όποια χαλαρότητα, αλλά και τον όποιο εφησυχασμό. Όμως τα καθημερινά τριψήφια νούμερα κρουσμάτων δεν προέκυψαν από το πουθενά, παρά είναι αποτέλεσμα το ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα πήγαν περίπατο για χάρη των κερδών των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, των πολύ μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων, των διάφορων αεροπορικών εταιριών και των εφοπλιστών. Αυτούς πρημοδότησε και πρημοδοτεί με τα μέτρα που πήρε και συνεχίζει να παίρνει η κυβέρνηση, γι' αυτό και ο κορονοϊός σε αυτούς τους χώρους έκανε και κάνει θράψη. Έτσι, μόνο ως πρόκληση ακούγονται τα όσα λέει η κυβέρνηση, πως κάνει ό,τι μπορεί, επαναφέροντας βέβαια ως βασικό πρόβλημα την ατομική ευθύνη, ενώ συγχρόνως κάνει έκκληση για ομοψυχία απέναντι στην αόρατη απειλή, είτε ότι κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί, όπως είπε και από την αρχή της πανδημίας, να αντέξει ταυτόχρονα χιλιάδες ασθενείς. Αυτά τα επιχειρήματα επιστρατεύει η κυβέρνηση για να επεμβολήσει τις ευθύνες της, να κρύψει τον πραγματικό ένοχο και να φορτώσει την ευθύνη στο λαό για την εξέλιξη της πανδημίας. Και όντως, η κυβέρνηση στην πραγματικότητα κάνει ό,τι μπορεί, προκειμένου τα όποια μέτρα να μην υπονομεύουν τους δημοσιονομικούς στόχους, να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, να μην αφαιρεθεί τίποτα από τα παντός είδους μέτρα στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Κάνει ό,τι μπορεί για να προσαρμόσει τις απαιτήσεις του λαού στο σημερινό άθλιο, ανεπαρκέστατο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι για να αναπτυχθεί αυτό σύμφωνα με τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Στην ουσία, παρουσιάζεται ως λύση, σωτηρία, για το δημόσιο σύστημα υγείας την ίδια χρεοκοπημένη πολιτική που διαχρονικά ευθύνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο χώρος της υγείας, της δημόσιας υγείας. Μια πολιτική που στερεί το δικαίωμα σε πλήρεις, δωρεάν και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, αφού τις θεωρεί ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη. Μιλάτε για πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας, όταν τα περισσότερα νοσοκομεία δεν έχουν τις προδιαγραφές ώστε να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα προέλευσης και διασποράς του ιού. Δεν έχουν χωροταξικό διαχωρισμό, αλλά και διαχωρισμό του προσωπικού, προκειμένου να αναλάβει αποκλειστικά την νοσηλεία των ασθενών με COVID-19. Θέτεται ως στόχο το μέσο ευρωπαϊκό όρο κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας στα 1.200, δηλαδή στο 26% των απαιτούμενων 3.500 που απαιτούνται σύμφωνα και με τα διεθνή στάνταρ για νοσηλεία ασθενών τόσο με τον COVID-19 αλλά και όλων των άλλων παθήσεων. Όταν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι μηδενικές, αλλά και όσες γίνονται αφορούν συμβασιούχους με ημερομηνία λήξης, αφού γνωρίζετε πολύ καλά πως οι κοινές οργανικές θέσεις αγγίζουν τις 30.000. Εδώ και τώρα να γίνουν μαζικά προσλήψεις υγειονομικού και λοιπού προσωπικού, του υπόλοιπου προσωπικού στα νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο ΕΚΑΒ, στην υπηρεσία βοήθειας στο σπίτι, να μην γίνει καμία απόλυση εργαζομένων στον χώρο της υγείας, αντίθετα να μονιμοποιηθούν εδώ και τώρα όλοι οι εργαζόμενοι στην υγεία με παντός είδους προσωρινές σχέσεις εργασίας, να επαναλειτουργήσουν πλήρως όλες οι δημόσιες μονάδες υγείας, νοσοκομεία, τα εργαστήρια κλπ. Που έχουν
κλείσει ή πολυτουργούν τα προηγούμενα χρόνια, να υπάρξει σχέδιο επίταξης όλων των δομών της ιδιωτικής υγείας και πρόνοιας σε περίπτωση γιγάντωσης της πανδημίας. Να εξασφαλιστεί η αναγκαία ποσότητα και ποιότητα προστατευτικών μέσων, υγειονομικού υλικού κλπ. Μέτρα αντίστοιχα προληπτικού ελέγχου μαζικά, όχι μόνο των τουριστών αλλά και όσων εισέρχονται στη χώρα μας, καθώς και πλήρη εφαρμογή των μέτρων προστασίας των εργαζομένων, όπως και διαγνωστικά τεστ. Αλήθεια, με ποιο κριτήριο ο αναγκαίος μαζικός έλεγχος σε τεστ, ειδικά για το υγειονομικό προσωπικό, αλλά και για τους ασθενείς, βαφτίστηκε ή βαφτίζεται χωρίς καμία ντροπή αλόγιστη χρήση, όπως είπατε, όταν προέκυψε το πρόβλημα με τα αντιδραστήρια στο ΕΚΕΑ, δείχνοντας μάλιστα με το δάχτυλο ως υπέτειος ποιους, τους υγειονομικούς που έκαναν τεστ διότι επέστρεφαν από τις διακοπές τους. Και το ότι δεν μπορείτε να υλοποιήσετε, ακόμα και αν θέλατε που δεν θέλετε, τίποτα από τα παραπάνω, προκειμένου να αντιμετωπίζονται πλήρως όλες οι τρέχουσες ανάγκες αλλά και οι έκτακτες, συμβαίνει διότι η υλοποίηση όλων αυτών συγκρούεται, βρίσκεται σε αντίθεση με τη λογική κόστους-οφέλους, της λειτουργίας δηλαδή των δημόσιων νοσοκομείων με επιχειρηματικά κριτήρια που με ιδιαίτερη μάλιστα ζέση, βιασύνη θα έλεγα, μέσα στο καλοκαίρι κάνατε ακόμα ένα βήμα νομοθετώντας την περαιτέρω εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της κατόνομα δημόσιας υγείας. Να γιατί μαζί με τον αγώνα, το μεροκάματο, το μισθό, την ασφάλιση, στο επίκεντρο της πάλης των εργαζομένων πρέπει να μπουν και τα ζητήματα προστασίας της υγείας τους. Και προς αυτή την κατεύθυνση στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των εργατικών σωματείων μπροστά και αν θέλετε με βάση και την εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας για να διασφαλιστεί η εργασία όλων των εργαζομένων με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να υπάρχουν δωρεάν τεστ για τους εργαζόμενους με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους. Να υπάρξουν έλεγχοι ώστε να μην αποσιωπούνται κρούσματα από τις εργοδοσίες, το πρωτόκολλο υγείας να μην γίνεται λάστιχο για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, να αυξηθούν τώρα τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, αεροπλάνα και πάει λέγοντας πλοία, να μην υπάρξει καμία αρνητική αλλαγή στους όρους και τις συνθήκες δουλειάς στα δικαιώματα των εργαζομένων στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας, να εξασφαλιστούν αντίστοιχα άδειες, έκτακτες άδειες ειδικού σκοπού με αποδοχές για όσους εργαζόμενους χρειαστούν να μείνουν στο σπίτι. Και αν για οποιοδήποτε λόγο ο εργαζόμενος δεν μπορεί να δουλέψει στον χώρο δουλειάς, με εξασφαλισμένες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, να παίρνει άδεια ειδικού σκοπού με πλήρες αποδοχές και ασφάλισης. Απαιτούμε τη συγκρότηση μεικτών υγειονομικών επιτροπών, ανά εταιρεία, ανά επιχείρηση, στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων μέσω των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση τα ιατρικά δεδομένα και τις ανάγκες που προκύπτουν στους χώρους δουλειάς. Να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, τεχνίτες, τα καταστήματα και πάει λέγοντας, με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων. Να υπάρξει κεντρική προμήθεια των προϊόντων για απολύμανση με πιστοποιημένα απολυμαντικά μέσα, για τον καθαρισμό όχι μόνο τον ατομικό, την ατομική απολύμανση των εργαζομένων, αλλά και των επιφανειών που έρχονται σε καθημερινή επαφή οι εργαζόμενοι με το κοινό, με τους πελάτες, αλλά και μέτρα για την απολύμανση και τη σωστή χρήση των εργαλείων δουλειάς. Πληκτρολόγια σε διάφορες εταιρείες, τα ακουστικά κλπ. Λοιπόν, απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, ο αγώνας, οι πάλι και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των συνταξιούχων, της νεολαίας, μαζί με τα αιτήματα για λύσεις στα οξυμένα προβλήματά τους, αρνούμενοι να δεχτούν την καραντίνα στα δικαιώματά τους, χρειάζεται συγχρόνως να στοχεύσουν τον πραγματικό αντίπαλο εχθρό, που έχει μορφή, πρόσωπο, όνομα και βούληση. Έχει συμφέροντα να υπερασπιστεί σε βάρος του λαού, τον καπιταλισμό. Γιατί οι σύγχρονες κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες σήμερα ασφικτιούν από τον καπιταλισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, ενώ τα άλλα κόμματα, τα άλλα αστικά κόμματα στηρίζουν. Γιατί αν κάτι αποδεικνύεται με περισσότερες πλέον αποδείξεις και από την περίοδο της πανδημίας, είναι η χρεοκοπία του σημερινού συστήματος. Και αυτό που χρειάζεται και απαιτείται είναι η αντικατάστασή του από μια νέα κοινωνία
που η ανάπτυξή της, η οργάνωση της παραγωγής και των υπηρεσιών, όλες δηλαδή της οικονομίας, θα καθορίζεται με αποκλειστικό γνώμονα, όχι το κέρδος, αλλά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες στη δουλειά, στην υγεία, στην πρόνοια, την παιδεία, στα πάντα. Στο λαό λοιπόν απομένει να το αποφασίσει και να το επιβάλλει.